Είναι δική μου χαρά να βρίσκουμε εδώ απόψε και τιμή ταυτόχρονα και να έχω συνάντηση με τους φορείς της περιοχής, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, κυρίως τους υπόλοιπους εργαζόμενους, μια μεγάλη παραγωγική δύναμη της πατρίδας μας, η οποία δυστυχώς πάει από το κακό και χειρότερο, όχι με ευθύνη δική της, αλλά με ευθύνη των εκάστοτε κυβερνώντων, με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή με ευθύνη όλων όσων έχουν αναλάβει να ρυθμίσουν τα ζητήματα της αγροτικής παραγωγής, της αγροτικής οικονομίας, συνολικότερα της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε μαζί σας, να πούμε ταυτόχρονα και τις θέσεις του ΚΚΕ, να ακούσουμε και τις απόψεις σας, τα ζητήματά σας, αν και ξέρετε ότι τα ξέρουμε, ξέρετε ότι δραστήρια ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα και στο αγροτικό κίνημα, μέσα από κινητοποιήσεις, από ομοσπονδίες, από αγροτικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή παρεμβαίνουμε για την αγροτιά, για τους παραγωγούς, για τους κτηνοτρόφους, αλλά επειδή βρισκόμαστε σε μια φάση πάρα πολύ δύσκολη, γιατί οι ευχές για καλή χρονιά καλά λέγονται, αλλά τα ζητήματα δεν είναι τόσο ευίωνα και τόσο αισιόδοξα όσο κάποιοι άλλοι θέλουν να μας τα παρουσιάζουν και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι χρέος μας να ρίχνουμε στάχτη στα μάτια των εργαζομένων, του ελληνικού λαού, αλλά να ανοίγουμε τα μάτια και να ξέρει τι μας περιμένει. Γιατί δυστυχώς έρχεται μια νέα ύφεση στην οικονομία, μια νέα οικονομική κρίση που μπορεί να μην έχει να κάνει τόσο με τα προβλήματα μόνο της ελληνικής οικονομίας, αλλά έχει να κάνει συνολικά με το πώς προχωράει η οικονομία και τι αναμένεται στις ισχυρές καπιταλιστικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ευρωζώνη πάει για κρίση. Οι ίδιοι το λένε. Δεν το λέμε εμείς. Είναι και δική μας εκτίμηση, αλλά τα στοιχεία τους αυτό δείχνουν. Που σημαίνει, επειδή δεν είμαστε σε μια γυάλα και δυστυχώς είμαστε σαν χώρα ενταγμένοι σε αυτή την ένωση, θα επηρεάσει πάρα πολύ σημαντικά και εμάς. Με αποτέλεσμα πάλι να την πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μικροί επαγγελματίες, τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας. Και πρέπει έγκαιρα να πάρουμε τα μέτρα μας, έγκαιρα να πούμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη και να δούμε τι θα κάνουμε. Διότι ορισμένα ζητήματα είναι επίγοντα, είναι άμεσα. Έρχεται τσουνάμι ακρίβειας, έρχονται μεγάλα προβλήματα στην ενέργεια και αυτό αντικειμενικά θα επιδράσει και στους αγρότες. Ήδη επιδρά. Η ακρίβεια στο ρεύμα, δηλαδή στα καύσιμα, όσο ανεβαίνει αυτή η κατάσταση και τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία που έχει επιδεινώσει την κατάσταση, όχι ότι δημιούργησε βέβαια ο πόλεμος το πρόβλημα αυτό, ήταν από πριν το πρόβλημα, γιατί ακριβώς οι κυβερνήσεις επέλεξαν αυτό που λένε πράσινη ανάπτυξη δίδεν, πράσινα άλογα, και έκλεισαν μονάδες παραγωγικές όπως είναι ο Λιγνίτης, που θα μπορούσαμε να τον έχουμε τώρα, που είναι και τελικά φθηνότερος από το φυσικό αέριο όπως αποδείχθηκε μετά τον πόλεμο, και τώρα ξανανοίγουν τις μονάδες. Δεν πήραν μέτρα έτσι ώστε να αξιοποιηθούν άλλοι τομείς ενεργειακοί, εγχώριες πηγές ενέργειας. Με αποτέλεσμα να την πληρώνει πάλι ο λαός, να την πληρώνει η ελληνική αγροτιά με χρέη, με όλα αυτά τα ζητήματα. Φυσικά έχουμε προτάσεις. Θα τις πούμε και σε συνέχεια. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι θα θέλαμε να ακούσουμε ζητήματα που υπάρχουν εδώ. Ξέρουμε ότι εδώ στη Δυτική Φθιώτιδα υπάρχουν και ειδικά προβλήματα. Και με την κτηνοτροφία είμαστε ενήμεροι τι ζητήματα υπάρχουν. Θα τα πείτε όμως εσείς, δεν θέλω να τα προκαταλάβω. Και στην αγροτική παραγωγή και στις καλλιέργειες τις υπόλοιπες υπάρχουν ειδικά ζητήματα που πρέπει να δούμε άμεσα μέτρα αντιμετώπισης. Και ο ρόλος ο δικός μας είναι ακριβώς να πιέζουμε την κυβέρνηση, να πιέζουμε τα άλλα πολιτικά κόμματα,
να μιλήσουν καθαρά, να μιλήσουν ανοιχτά και να ψηφίσουν τέτοιους νόμους και τέτοιες τροπολογίες στη Βουλή που θα ανακουφίζουν τουλάχιστον την ελληνική αγροτιά και τους κτηνοτρόφους, ιδιαίτερα εδώ του νομού Φθιώτιδας και της Δυτικής Φθιώτιδας, και όχι να επιδεινώνουν τα υπάρχοντα προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ακούσω και να επανέλθουμε μετά πιο συγκεκριμένα για τα ζητήματα.